Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σας από το Sony Carina, όπου η Soymen και η Sky's the Limit θα αναμετρηθούν. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο κόψιμο στην εισαγωγή του αγώνα. Sky's the Limit με τα γαλάζια άσπρα, The Toymen με τα γαλάζια άσπρα μαύρα. Εδώ θα υπάρχει μία δυσκολία λίγο στην αναγνώριση των παιχτών, αλλά αυτές είναι οι φανέλες με αυτές παίζουν, οπότε να τους ευχηθούμε ένα καλό παιχνίδι. Για τους The Toymen, τους καλάς Δημήτρης Παπανούς, ο Στέριος, Κατακύρης Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Δημήτρης, Λογκινίδης Θεόδωρος, Διαμαντόπουλος Σάκης, Πάνος Στέφανος, Πετιμεζάκης Μιχάλης και Στράκαλης Ζαφυρής. 8 παίκτες για τις δύο ομάδες από ό,τι μας είπανε. Καραδήμος Χρήστος, Τσάνης Τάσος, Κούτσαρης Στέφανος, Καλαετζής Κωνσταντίνος, Λάτσιος Χρήστος, Καριοφίλης Λευτέρης, Κουτσαδάμης Αλέξανδρος και Ελεφάκης Αργύρης για τους Κάρις Ελληνί. Πολύ σκορ ακόμα το ματς. Πάνω κάτω η μπάλα. Καλές ομάδες και οι δύο. Μας μίλησαν νωρίτερα ο Δημήτρης Τσουκαλάς και ο Χρήστος Λιάτσος. Μπορείτε να μπείτε σχετική σελίδα στο Facebook και να δείτε τις συνεδεύξεις. Χωρίς σκορ ακόμα, άστοχη σε δύο ομάδες. Πάνω κάτω η μπάλα. Θα το βρούμε εδώ τώρα, ναι. 2-0 για τους Sky is the limit με τον Δευτέρη Καριοφίλη. Πάτσε καλά και σκόραρε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, έχουμε πολύ πρόβλημα. Είναι ο χρόνος. Για τους δεν το ημέν. Δεν πέντε προηγούνται οι Sky's the Limit. Δεν έξι, έχουν ξεφύγει κάτι και δεν είναι. Αρκετά δεμένη ομάδα που φαίνεται. Θα πρέπει να αντιδράσουμε για το ημέν, έχει και 50 για τη λήξη. Αυτά, πρώτο καλάθι. Sky's the Limit είναι όμως πάλι με την μπάλα. Μπάλα για τους The Toymen, οι οποίοι θα επιδιώξουν να στείλουν στον επιδιασμό. Θα γυρίσουν γρήγορα οι
αντίπαλοι. Εδώ όμως θα ανανεώσει ξανά και αφοράζουν. Να που βγαίνει αντίδραση για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Έχουν ισορροπήσει λίγο το μάτς μετά την μετά το κακό ξεκίνημά τους οι δετοήμενες ισορρόπησαν. Μάντου-μάν με τις προσαρμογές ζώνης και οι δύο ομάδες. Ιταλία, άμυνα, αλλά η μπάλα θα μείνει στη Καϊσελίνη. Είναι άσχητη. Θα τρέξει τώρα στον εμβιασμό με σκοπό να επηρεάσουν, αλλά έχουν γρήγορες επιστροφές. Καϊσελίνη. Θα έχουν πάσα κάποια να ανοίξουν την άμυνα. Αντιπάλων του καλά δύσκολη προσπάθεια στην κατοχή του. Έξι-εφτά, έξι είναι σερί για τους τοιμέν. Να ετοιμάζεται ο... Λεφάκης. Είναι 44. Με 8 παίκτες και οι δύο ομάδες. Ανάσες, 6-7 το σκορ παραμένει, 3-45. Τελειώνει ο χρόνος για τους τοιμέν. Θα πρέπει να επιτεθούν, ωραία κόβερο Τσουκαλάς. Τελειώνει ωραία την φάση. Έχει βάλει 6 από τους 8 πόντους στην ομάδα του. Έχουν δεχτεί ένα σερί 8-0 οι Καϊσελίνοι που εδώ θα κάνουν μια καλή εκκίνηση, αλλά θα προσθήσουμε και με τον πάγκο να δίνει τα δικά της, τα δικά του δοπαρίσματα. Εντάξει, παίζοντας ομάδες που θα πάρουν μια παρέμβαση. Λοιπόν, είναι μια την άλλη. Άλλη μια μπασκετική σεζόν στα γήπεδα του μπασκετάκι, μπασκετακίου. Σου τριών πόντων από το σπίτι του. Ποιος θέλει να πάει μόνος του μέσα. Υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Αλαϊτζής, ο περνάει ο Κώστας Αλαϊτζής, θα δώσει ανάσες. Τα τέσσερα δεύτερα για το Sky the Limit, από εδώ θα κλέψουμε. Αλλά κακό τελείωμα εδώ για τους Καϊσελίνοι. Το νούμερο 24 ήταν ο Τζαδάμις Αλέξανδρος. 2,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Το 12-4. Ωραία κίνηση από το καλά, είναι άστοχο. Θέλω να τρέξει τους Καϊσελίνοι. Φάουλ. Αντίπαλος. Η δε το
περιορισμένοι να αντέδρασαν. Θεέβαλα πάνω στο τρίτο πόντο. Πήρε και το βαλό. 18. Δεκτοημένοι, οι οποίοι όμως ορυφούς στο μάτι έχουν πάρει και την πρωτοβουλία. Παρά την ψυχολουσία του 0-7. Καλά το πείτε, πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ, γκολ φάουλ. Είμαστε καλά. Είμαστε έξυπνα. Ακόμα 1 και 20 για την πρώτη περίοδο, αλλά και για τις δύο ομάδες. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Μπράβο. 14-8 στο συν 6 η Στόιμεν. Σεζόνι, το είμαι. Θα τα κουμπάρα. Θα στοχίσουνε. Τελευταίο λεπτό. Ανεώνει με το Στεφάνο πάνω. Πάρει νέο τρίποντο. Θα είναι άστοχο. Θα ανανεώσουν. Και καλά του. Τελευταία δεύτερα του πρώτου δεκαλεπτού, Καριοφίλης, ωραία, προφορία της μπάλας, θα πάρει το τρίποντο. Το βάλει, ωραία, καλά, όταν γίνεται και καλή, προφορία της μπάλας. Κάτα πάντα είναι πιο εύκολα, το μπάσκετ είναι απλό άθλημα. Δέκα δεύτερα. Δεν το είναι. Πάνε σε ένα κόστος με τον Βογκινίδη, ο οποίος πήρε το φάουλ πάνω στο σούτ, οπότε θα μείνουν 3,5 δεύτερα για τους Sky's the limit, αν στις σχέσεις δύο βολές ο παίκτης τον Μετροημέν. Άστοχος στην δεύτερη, άστοχος και το είναι τα... Λίξη πρώτου δεκαλέπτου, 17-11, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, πάμε στο δεύτερο. Παλαγιά του Sky's the limit, οι οποίοι χάνουμε 6. Τριών πόντων, κακό. Το περίμεναν και μπήκανε πολύ μουδιασμένα. Αντέδρασαν, εδώ όμως θα κλέψουν οι Sky's the limit. Μάγια το rebound. Μάσο τριών πόντων. Θα σου κάνει την μπάλα για να πάει στους δετόιμοι και έχουν νέα επίθεση. Τώρα παραμένει 17-11. Τα 11 καλή άμυνα εδώ από Sky's the limit, αλλά θα διατρούν την μπάλα οι The Toy Men. Θα να πέρασουν την μπάλα μέσα στο καλάθι, ωραία κίνηση. Και στο συν 8. Λάθος
Ημένη, οι οποίοι έχουν στείλει 8 εδώ, η Sky's Limit, προστατεύουν την μπάλα, και είναι ο χρόνος όμως. Βάξει, τελικά θα πάρει ένα μεγάλο σου και δεν θα μπορείς να φτιάξει. Οδηγήσει του χρόνου, είδε το είμαι θέλω να πω στον διασμό. Ωραία, κάθε την πάσα και καλά του. 21-11. Ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες, δεύτερο δεκάλεπτο. Μάζεται ο Κοντζαδάμι, θα δώσει ύψος στην ομάδα του. Πρέπει να περάσει και την μπάλα μέσα στο καλάθι. Τι έχουν μείνει πίσω. Βολές για τους έχουν κολλήσει επιθετικά. Ένα 12 πέτυχαν 7 πόντους στα πρώτα 2 λεπτά και μετά στα επόμενα 10 έχουν πετύχει μόλις 5. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Οι Σκάιζερ Λίμιτ παραμένουν σε man to man με προσαρμογές η... Καλή άμυνα εδώ από το Λιάτσο. Θα πει στον διασμό για να βγούμε δύσκολη φάση. Θα βγούμε την μπάλα. Ξανά στην επίθεση οι δεθοημέν. Θέλω να διατηρήσω διαφορά. 7 λεπτά για το ημίχρονο. Διπλό πόρτο. Λοιπόν. Παραμένει στους 9. Πρέπει να προσέξουν περισσότερο την άμυνά τους και να είναι πιο καλή στην επίθεση η Sky's the Limit. Μια αρκετά δυσκολή ομάδα με νέα παιδιά, ψηλά κορμιά. Ωραία κυκλοφορία εδώ ακριβώς σε λίγο χρόνο, αλλά μπάλα είναι για τους. Έλα, γυρίζε, γυρίζε. Εδώ οι μένοι οι οποίοι χωρίς να δυσκολευτούν έχουν ξεφύγει με 9 και τώρα φτώσουν σε τρίποντο. 6 και 20 για τη λήξη ενός αρκετά ωραίου. Ωραίο φλότερ εδώ από τον Καλιοφίλη, αλλά είναι άστοχος. Ένας πολύ γρήγορος παίκτης. 6 λεπτά για τη λήξη. Του Καλάς, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά στην πρώτη περίοδο. Είναι ωραία εδώ, υπάρχουν βήματα. Πολλές ρίξεις, η αλήθεια είναι πολλές φορές δεν βγάζω σε καλό. Κατάλαβα εδώ ο ψηλός τέτοις των Βεκόινων. Ποιος φόρτωσε την αντίπαλη ομάδα με αρκετούς πόντους στην πρώτη περίοδο. Κάζει τελείμιση σου 3 πόντων, για να δούμε αν θα μειώσουμε. Πιέζουνε, θα πρέπει να περάσουν την μπάλα ή... Δεν το είμαι για να μην κάνω παράβαση, 8 δευτερολέπτων. Έχει πολύ χρόνο ακόμα να πηγαίνει σαφώς. Μπάλα για τους Kaiser Limit. Mm-hmm.
ωραία κίνηση από τον παιχτή το νούμερο 6, Τζάνι, αλλά οι Σκάις δεν είναι κάνουν ουσία. Νοείται το είναι πιο απλή, πιο ουσιαστική εδώ σίγουρο το Τουκαλά, ο οποίος θα ζητήσει. Κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα των αντιπάλων. 4-12, double score. Αντιδράσει πολύ καλά μετά το 0-7 και προηγούνται με 26-12, 4 λεπτά και... Ένα δεύτερο. Ακόμα 3-40. Και δεν υπάρχει φάουλ, δύο βολές. Βολές για τους Σκάις Δελεμίτ, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν καλύτερο ρυθμό στην επίδυση. Στέφανε! Να είναι όμως υπερβολικά άστεγη. Ενώ ξεκίνησαν πολύ δυνατά. Εδώ θα πάρει το rebound το Κωνσταντάμις. Θα βρει ένα διάδρομο, πατάει καλά. Θα κλείσει. Αν βάλουν περισσότερα καλά και... Σκάις Δελίμιτ στις προσπάθειες πρώτη, τότε θα έχουν και περισσότερες ευκαιρίες να μειώσουν τη διαφορά. Μέχρι τότε απλά ακολουθούν. Τρία και 17, 26-12. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω για την ευτυχία, για την ευτυχία. Πολύ άφηγες και καλύτερη λίμνη. Και τώρα είμαι εδώ, θα ανοίξουν ένα άλλο, υπάρχει φάουλ. Έβγε στον εκβιασμό το νούμερο 8, το νούμερο Γκινίδης. Στον Ικαρίνα, κατηγορία development. Οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για το καλύτερο. Εδώ με το βοήθεια αρχίζει θα μπει η μπαλά. Τα 12-3 λεπτά ακριβώς για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, αλλά είναι αυτό που λέω, χάνουν την ουσία οι Sky Dream. Την παίζουν ωραία την μπάλα, έχουν καλά την μπάλα, αλλά δεν είναι εύκολη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι Detroit να προβούνται με 15 πόντους. 2-40 για τη λήξη, η ομάδα που παρτάζουν με τα γαλάζια, μια πόση και μαύρη. Detroit Man, αλλιώς. Αλλαγές επί αλλαγών.
Νέες βολές, τα φάουλ είναι 4-1, αλλά δεν τα αξιοποιούν οι Sky's Limit. Μειώνουν στους 13. 14 και 13 είναι το δικό τους σύνολο. Μπάλα θα περάσει στον Τζουκαλά, ο οποίος περνάει κάτω από τη ρακέτα. Δύο λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Να δούμε αν θα μπορέσουν οι Sky's Limit να κατεβάσουν διαφορά ή δεν το είμαι να συνεχίσουν στο ίδιο κρεσέντο. Δεν είναι ο χρόνο, θα πρέπει να δούμε το χρονόμετρο ή δεν το είμαι. Εδώ δύσκολη προσπάθεια να νεώνουν. Δύο πόδο για τον Πάνο, ο οποίος θα είναι άτομος. Νέο ρυπά. Οι Sky's Limit εδώ πέρα παίζουν ωραία την μπάλα και καλά που από τον Τσάνι είναι ωραία στο κόψιμο που έκανε. Κάθε το και είναι σαν αποτέλεσμα να παίρνει διαφορά στους 12 τελευταίο λεπτό. Αλληλοκαλύψεις στην άμυνα για τους Sky's Limit. Είναι ο χρόνος για τους δεν το είμαι. Μόλις 4 δέκατα, θα το πιστεύω καλή. Καλή άμυνα έπισαν οι... Προσοχή τα drive μέσα. Λίγο χρόνο, δεν πήγαν και πολλά να γίνουν στα 4 δέκατα. Τα 5 δεύτερα για το ημίχρονο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους Sky's Limit. Θα δούμε ελεύθερο σουτ. Θα δούμε αυτός. 5 δεύτερα θα μείνουν και κάποια δεύτερα για τους... Sky's Limit. Μπάλα είναι για τους δετοημένους. Στεφάνος πάνω στο τρίον πόντο, ναι. Τέσσερα δεύτερα. Η Sky's Limit για το σκορ τελειώνει το μήχρον 30-15. Και λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν η μπάλα για τους δετοημέν. Κατά 15 double score. Το πρώτο ημίχρονο. Σεζόν γύρισαν σε Sky's Limit. Στο τρίο πόνο για το Toyman είναι άστοχο. Το επιθετικό θα το πει ψηλά ο παίκτης που έκανε την επίθεση. Μάκη για τους Sky's Limit. Θα πάρουν τελικά την καλοκαιρία της μπάλας. Λοιπόν στην επίθεση. Κάνει μια την μπάλα. Είναι στον Κοτζαδάμι ο οποίος κάνει ένα ανάποδο.
Δημός. Σου τριών πόντων. Κλείσει ήδη ένα λεπτό για το τρίτο, δεκάλεπτο. Κοντά πάντα οι δύο ομάδες. Στον τρόπο που αμήνονται στη ζώνη και οι δύο. Το είμαι ωραία, τρόπος να ανακοπεί η προσπάθεια. Φύγανε πολύ γρήγορα στον διαγωνισμό με δύο πάσες. Ακόμα 5 λεπτά για την περίοδο.
34-15. Ωραία, κόβουν. Ωραία, έχει ωραία τη μπάλα για τους Σου 3 λεπτά για τρεις περίοδο. Σου 3 πόντων. Καλή κυκλοφορία της μπάλα. Κοτζαδάμις κάνει ωραία προσπάθεια, φύρνει όμως ωραία το ημέν. Τσανίς, καλό το βουδό. Κάντα 23, έχει πολύ χρόνο ακόμα το μάτς. Παλίγο να το βάλει. Ωραία κίνηση εδώ πέρα. Και βολές για τους δετόιμεν. Κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Είναι άστοχη η μπάλα του Τσουκαλά. Ο οποίος προστατεύει την μπάλα. Λοιπόν, πριν από δύο στοιχεία, αλλά είναι άστοχη. Θέλουν να τρέξουν οι Sky the Limit. Βάζουν ωραία την πάσα, αλλά χάνουν το.
Βλεφάκης και με ένα ωραίο follow θα κατεβάσει τη διαφορά του σετ καθώς το τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Βγάζουν αντίδραση φυσικά οι Τελίμοι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να προηγούνται με 11 οι... και θα έχουν πολλές με τον Δημήτρη του καλά. Στοχός. Ακόμα 47 δεύτερα για τρίτη περίοδο. Ανάσα για τους Τόιμεν, οι οποίοι προηγούνται με 13. Και θα πάνε με ένα πολύ καλό προβάδισμα. Την τελευταία περίοδο που θα κρυφθούν τα πάντα. Στο τρίτο πόντο ο Νικουκάης Δελίμης, οι οποίοι είναι άστοχοι. Πάω δύο αυτό για τους Δετόιμεν, οι οποίοι κάνουν μια γεμάτη επίδοση. Και στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος και για τους Νικουκάης Δελίμης. Είναι άστοχοι οι Δετόιμεν, 15 δεύτερα για τους Νικουκάης Δελίμης. Έχουν να δώσουμε. Όλοι, όλοι! Τα τρία δεύτερα. Ανοίξτε, ανοίξτε! Φεζόνι, δεν το είμαι, 5 δεύτερα. Αλήγη κυκλοφορία της μπάλας, σου τριών πόντων. Και θα σκοράρει ο Λιάτσος, 38-28 ανάσες για τους Καϊζελίνους και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Skies the Limit. Μειώνουν στους 10 και έχουν και την μπάλα. Ακόμα ένα δεκάλεπτο θα κρίνει τα πάντα. Εδώ όμως ο Τουγαλάς θα παίξει καλή άμυνα. Το είμαι θέλουν να διατηρήσουν το προβάδισμα. Προκύπτουν και με 16. Κατηγορία Development, Sonic Arena, Τουγαλάς ο τρίο πόντο, να άστοχος. Πάω για τους Skies the Limit. Προκανίζουν τη διαφορά, εδώ υπάρχει φάουλ. Skies the Limit. Εδώ υπάρχει φάουλ. Δύο φάουλ πήδη για τους Τόιμεν. Στο τρίτο πόντο, άστοχο. Το είμαι όμως δεν θα παρατάνε. Αποφασισμένοι να διατηρήσουν το προβάδισμα. Στο τρίτο πόντο εδώ από τον Λεφάκη θα είναι άστοχος όμως. Και 8 λεπτά. Έχουμε τάμπλε εδώ. Κάιζερ Λίμιτ.
αντέχουμε όλοι. Οκτώ και οκτώ. Για την Λιτσή, 40-28. Υπάρχει εδώ, θα χάσει το άκαθο. Αν δεν τα βγαίνει, θα είναι λίμνη, θα είναι και περισσότερες επίσης να κερδίσει, ναι, αλλά είναι πολύ άσχημο. Θα χάσει την μπάλα, είδε το ίδιο, μετά μισή λεπτά. Αν υπάρχει, θα βάλω πάνω σε έξυπνο. Time out, το οποίο φτάνει, είδε το ημέν. Λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 7,5 λεπτά ακριβώς. Σκάιζε λιμνή έχουν την μπάλα, όμως χάνουμε 12. Το ημέν έχουν πάρει μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και τη διατηρούν. Η ζώνη της έχει βοηθήσει πολύ, Κοτζαδάμις κλείνεται εδώ. Μπαλά είναι ξανά για τους Sky The Limit. Ακόμα 12 δεύτερα. Το τρίο πόντο, να το πω. Πάρουμε με το ένα, θα προστατεύσει την μπάλα με το λογινίδι και υπάρχει φάουλ συνέχεια. 3-1 τα φάουλ. Για τις δύο ομάδες. Ακόμα 7 λεπτά για τη λήξη ακριβώς του αγώνα. Στεφάνος Πάνος κλείνεται, Κοτζαδάμις. Βρίσκει καλή άμυνα. Καλά στο Στεφάνο Πάνο. Άστοχο το τρίποντο ψηλά. Το νούμερο 7, ο Κούτσαρης. Φτάνει την μπάλα και πάει σε ένα κόλ του Πάους. Δεν χάνονται αυτά. Αλλαγές για τους Τοϊμέν. Έτσι να έχει μέσα εδώ πέρα. Αριστερά είναι και το φως. Πάνε. Πάντοτε εκεί οι δύο ομάδες, 40-28, που θα στοχίσουν οι δετόιμεν. Ωραία κίνηση με αλλαγές κατεύθυνση και καλάθι από τον Καραδήμο. Ίσως να υπηρετεί φάουλ εδώ πέρα, 40-30. Το συν 10 οι δετόιμεν. Καλάς με την μπάλα, θέλει να προστάρει τον αντίπαλό του. Το σπίτι, ωραία. Θα παίρνει την μπάλα και υπάρχει φάουλ. Τέταρτο το 6, τέταρτο το 6. 3-3 τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Τα 4 δεύτερα για τους Τοϊμέν, οι οποίοι θέλουν να κάνουν εδώ πέρα ένα play με τον Λογκινίδη και τον Τσουκαλά. Παίρνει το σουτ κακό. Θα χάσουν όμως το rebound οι Sky The Limit. Σουτ τριών πόντο. Από τον Λογκινίδη, ο οποίος τώρα εδώ κόβει τις ελπίδες ανατροπής για τους Sky The Limit. Φαίνεται λίγο απίθανο το συν 13 να ανατραπεί σε 5 λεπτά. Παρ' όλα αυτά είναι πολύς χρόνος. Κοντζαδάμις, ωραία κίνηση, κρατάει την μπάλα. Ξανά παίρνει την μπάλα, θέλει να ποστάρει τον αντίπαλό του. Κόβει ωραία ο Καραδήμος και θα σκοράρει. Έκοψε κάθετα τον είδο συμπαίκτης του και έκανε το σκορ 43-32. Ακόμα 5 λεπτά, το συν 11 είδε το ημέν. Νέο σου τριών πόντων, αυτή τη φορά από τον Πετιμεζάκη ήταν άσχημος. Εδώ πήγε μια πάσα στον διαιτητή, μπερδεύτηκε ο Πριν Στόιμεν. Αλλαγές για τους Sky's the Limit. Ακόμα 4 και 50.
Το συν 11 οι δετοημέν που παραμένουν σε ζώνη. Καραδίμος των τριών πόντων. Θα συνεχίσουν όμως την προσπάθεια γιατί πήρα rebound. Είναι πάλι άσχολη. Πολύ άσχολη φυσικά η Τελίμη και αυτό το πληρώνουμε. Δώστηκαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουνε. Σε ζώνη πάντοτε οι δύο ομάδες. Τα δεύτερα τελειώνει ο χρόνος. Μέχρι μέσα ο Λογκινίδης και πάρει φάουλ. Άνοιξε ωραία την άμυνα και σκοράρει μόνο με βολές. 4 και 13 για τη λήξη. Τα 4-32, όσο δεν πέφτει η διαφορά κατά τους 10 πόντους, δεν έχουν καμία ελπίδα νίκηση οι Sky's The Limit. 45-32, 4 λεπτά και 10 δεύτερα για τη λήξη της 4ης περίοδου. Και τις αναμέτρες. Φυσικά εδώ πέρα με χίλια ζόρια κατά την μπάλα ο Τσάνης μέσα. Στο παρκέ, μπάλα στον Κοντζαδάμι. Εδώ παιδί θέλει να περάσει ωραία την μπάλα εδώ στο συμπέκτη του, αλλά καλή σκέψη, κακή η πράξη. Πάνω κάτω η μπάλα. Παραδείγμα θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σκληρό φάουλ εδώ, δύο βολές. 45-32. Μάλλον θα σκυλιάσετε σήμερα να κερδίσετε. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χαβαλέ με τους παίκτες του επόμενου αγώνα. Όλη μια παρέα στο μπασκετάκι με κοινό γνώμονα τον ενθουσιασμό για το μπάσκετ με την αγάπη. 45-33, κλέβουν εδώ οι Sky's The Limit. 4 λεπτά. Ο Τσάνης θα πετάξει την μπάλα, αλλά θα κάνει λάθος. Πάνω κάτω η μπάλα, πιέζουν, σκάζει τελείμι για να κλέψουν, τα καταφέρουνε. Πάνω time out, το ημέν, εδώ θα το πουλί όμως το σούτ. Ήταν πολλά λάθη, σκάζει τελείμι και έτσι δεν πάνε πουθενά. Ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο, 12 πόδι. Υπάρχει παράβαση 8 δευτερολέπτων. Λοιπόν, ακόμα 3 και 10 μπάλα για τους Sky's The Limit. Οι οποίοι χάνουν με 12. Θα πιαστούν ευστοχή, αλλά είναι άστοχοι. Τελευταίο 3 λεπτό. Θα είμαι πολύ δύσκολο να χάσω την νίκη. Μπορώ να κάνω και η διαχείριση του χρόνου τώρα εδώ πέρα. Καλά στο τριών πόντων, θα είναι άστοχος, θέλουν να τρέξουν οι Sky's The Limit. Έχουν χρόνο, αλλά πρέπει να είναι εύστοχοι. Εδώ, κάνω λάθος. Πάνω που το είπα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα απλά. Πασχετικά μιλώντας πάντα. Και το είμαι με τη διαφορά που πήρανε, κατάφερα να φτάσω στην νίκηση. Λογικά 2 και 20 πάνε τώρα σε μεγάλες εκθέσεις. Προβλήμα γόντια, 4 δεύτερα. Λογκινίδη θα πρέπει να σουτάρει. Εκνοεί. Θα τρέξουν οι Sky's The Limit. Ενδιαρκού 1-2. Φάουλ εδώ ίσως δεν δίνεται. Σκοράρουν όμως οι Sky's The Limit. 45-35, 2 λεπτά. Σουκαλάς. Πάμε άμυνα. Τα δεύτερα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις, δεν το είμαι σε τριών πόντων από το Λογκινίδη, κακό. Δεν προλαβαίνουν.
sky's the limit, αλλά θα το παλέψουνε και καλά θα κάνουνε. Ανάσες για τους Λογκινίδη και Τσουκαλά, οι οποίοι κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά στους αντιπάλους. 1.41 για τη λήξη της αναμέτρησης. Σου τριοπόντο, να το φίλοι. 1.30 πιέζει Sky Zelim για να πάρουν πάσα στα λάθη. Προστατεύουν την κατοχή. Εδώ η μεν. Εδώ θα κλέψει εδώ στο λεπάκι. Στο ένα μέτρο πάλι. Πάμε 1.15. Φορά στις 10. Στον τρίο πόντο από το λεπάκι. Άστοχο. Δεν βγαίνουν τα αυτούς τους Sky Zelim και έτσι. Τελευταίο λεπτό πλέον. Εδώ πέρα ο Κατσαδάμι θα πάει μέχρι μέσα, κάνει έναν άποδο για ανούσιο. Φαντεζή, ενέργεια. 45-37. Αλήθεια είναι ότι άρχισε να ξεπλήσει λίγο στην άμυνα η Sky's the Limit. Μια στο τέλος 8, αλλά θα το παλέψουμε. Δεν το είμαι. Εδώ κερδίζουν φάουλ, δύο βολές. Ευστοχούν οι διπτωημένοι και παραμένουν στο συν 9. Θέλω να τρέξει, Sky's the Limit. Κάνει σου τρίον πόντο, να το γος. Ριμπάουτ για τους για κανέναν η μπάλα είναι όμως μετά από αλλαγή για τους αυτό εμένα, πολύ σαν και εμένα. 29,9, δεν βλέπω να αλλάζουν πολλά, 47-37. Ένα πολύ καλό μάτς. Η Detroitmen πήρε μια διαφορά. Η Sky's the Limit το πάλι θα βλέπουν με δύο μάτς. Ουσιαστικά θα πούσε την μπάλα να τρέξει. Ωραίο παιχνίδι. Σε πολύ καλό κλίμα. Ωραίο μπάσκετ. Ένα είναι ο νικητής. 47-37 νίκη για τους Detroitmen κόντρα στους Sky's the Limit. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.